Ετήσια αποζημίωση 5.000 ευρώ διεκδικούν οι ψαράδες του Ηρακλείου για τις καταστροφές από τους λαγοκέφαλους, καθώς τόσο κοστολογείται το ύψος των ζημιών στο πλαίσιο σχετικής μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ. Να αποζημιωθούμε λόγω των λαγοκέφαλων. Η αποζημίωση έχει βγάλει με μελέτη το ΕΛΚΕΘΕ. Είναι της τάξης περίπου 5.000 ευρώ ετησίως για τα εργαλεία και τα μεροκάματα τα οποία ζητάμε για να φτιάξουμε τα εργαλεία, τα δίχτυα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αλλιέων και Αλλιεργατών του νομού Ηρακλείου πρόκειται να αποστείλει επιστολή προς τη νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, σημειώνοντας πως ο κλάδος τους οδηγείται προς αφανισμό. Να προσέξει ιδιαίτερως τους ψαράδες, μια που μέχρι τώρα κανένας δεν έχει σκύψει στα προβλήματα των Αλλιέων. Κανένας. Πάνε να αφανίσουν τον κλάδο. Πάνε να σηκώσουν τα δίχτυα και μένουν κάτω. Έχουν κόψει τα σινιά. Από πουθενά καμία υποστήριξη. Περιμένουμε τώρα αυτό που είπε θα στείλει ένα έγγραφο, αν δούμε φως στο τούνελ. Την ίδια ώρα δεκάδες ψαράδες δεν έλαβαν ούτε ευρώ ως οικονομική ενίσχυση από την περίοδο του πρώτου lockdown. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος Αλλίας και Θάλασσας 2014-2020, ενώ το χρηματικό ποσό που δεν έχει ακόμα αποδοθεί στους ψαράδες του Ηρακλείου αγγίζει συνολικά τις 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Γιάννη Ανδρουλάκη. Ο κύριος Παπαγιαννίδης επικαλέστηκε ότι έχει αποζημιώσει εξ ολοκλήρου τους ψαράδες, ενώ οι ψαράδες από εδώ, από το λιμάνι μόνο του Ηρακλείου, έχουν απολεστεί τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Εγώ δεν πήρα τίποτα, όπως όλοι αυτοί οι συναδέλφοι που βλέπετε εδώ, και είναι ακόμα περισσότεροι. Ένα λάθος έχει γίνει στο λογιστικό γραφείο που είχαμε πάει όλοι. Έριξε διπλή αίτηση ο λογιστής μας, απορρίψαν τα λεφτά. Είπα να κάνουμε έσταση. Κάναμε έσταση, ούτε εξετάσανε καν. Μπήκαν στον κόπο να τις εξετάσουν τις εστάσεις. Κάναμε μετά έσταση και ούτε καν τα κοιτάξανε. Και δεν πήραμε τίποτα. Και με τα λαγοκέφαλα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και στα δίχτυα και στα παραγκάδια. Ούτε μισίνες αφήνουν, ούτε δίχτυα αφήνουν, τίποτα δεν αφήνουν. Όποιος έννοια τον πάρω μια μέρα μαζί από αυτούς τους υπουργούς να δει τη ζημιά για να καταλάβει το τι γίνεται. Εγώ έκανα να πάρω 360 και δεν πήραμε τίποτα. Έξοδα πολλά και αποδοχές τίποτα. Δυστυχώς, τα προβλήματα με τους λαγοκέφαλους είναι τεράστια. Δεν έχουμε πάρει ποτέ αποζημίωση, όπως είπαν και οι συναδέλφοι και ο πρόεδρος. Την αποζημίωση από τον Κορνέο δεν την πήραμε ούτε εμείς δυστυχώς. Πριν λίγες ημέρες, στο πλαίσιο εκδήλωσης σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, οπότε πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλλιέας και Θάλασσας, υπήρξαν στιγμές έντασης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με τον Πρόεδρο των Ψαράδων για το επίμαχο ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης. Ο κύριος Παπαγιαννίδης μας είπε: παρετήστε τα καΐκια και φύγετε, αν δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Γιατί διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, τα χρήματα αυτά που σας είπα ότι εχάσαν οι ψαράδες.